Τουρίστες και κάτοικοι της Ταϊλάνδης προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ από τον μπαράζ αιματηρών βομβιστικών επιθέσεων στα νότια της χώρας. Η Υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε μία Γερμανίδα και ένα Ιταλό τουρίστα που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης Χουάχιν. Υπήρχε αίμα, άνθρωποι που έβγαζαν κραυγές, κάποιοι τραυματίες, ένας άνθρωπος νεκρός. Άλλοι έτρεχαν να φύγουν, άλλοι έκλαιγαν ή λιποθυμούσαν και άλλοι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Κάποιος με βοήθησε, μετά έφτασε η αστυνομία και με έφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, πολλά από τα χτυπήματα δείχνουν πως σχεδιάστηκαν ειδικά για να πλήξουν τον τουρισμό. Είναι θλιβερό φυσικά. Ήρθαμε εδώ για διακοπές και δεν περιμέναμε τίποτα τέτοιο. Τώρα είναι πολύ περίεργο. Οι δρόμοι είναι άδειοι και ο κόσμος νομίζω ότι φοβάται μετά από αυτά που συνέβησαν. Την Παρασκευή οι παραλίες ήταν άδειες από κόσμο, αλλά γεμάτες από αστυνομικούς που έψαχναν για εκρηκτικούς μηχανισμούς.